Παρακαλώ, να περάσει ο κύριο Ζαχαριάδη. Λοιπόν. Κύριο Αδάμο Ζαχαριάδη, ο διευθυντή του Έθνος.gr, για να αρχίσουμε να συζητάμε. Βεβαίως, μαζί με τον κύριο Μαύρο, τον επικεφαλή τη MRB, που έχουμε τη χαρά να είναι μαζί μα. Και να το ξαναδούμε, παρακαλώ. Για να αποτιμήσουμε γιατί... λίγο το εκλογικό αποτέλεσμα, να μα πει τα κρυφά μηνύματα. Γεια σα, Αδάμο. Καλημέρα. Καλημέρα, Αδάμο. Όλα καλά. Όλα καλά, εσεί. Καλά. Το ένα κόμμα τελειώσαμε. Έβγαλε πρόεδρο. Πάμε να κάνουμε στο άλλο. Το άλλο, λοιπόν, σωστό και αυτό. Γιατί κέρδισε ο Ανδρουλάκης? Κύριε Μαύρο, σας τα ερωτήματα πρώτα. Ναι. Καταρχάς πρέπει να πω το εξής, ότι αν με ρωτούσατε με όρους κρυφών παραγόντων για το τι έγινε στο Πασόκ, θα σας πω ότι ο νικητής είναι η λέξη χρόνος. Δηλαδή? Διότι υπήρχαν δύο παίκτες, οι οποίοι μπορώ να πω και τρίτος παίκτης, οι οποίοι αναμετρήθηκαν κυρίως με το χρόνο για να μπορέσουν να κάνουν κάτι παραπάνω από αυτό που έκαναν τελικά, ο οποίος δεν τους βγήκε. Ο πρώτος είναι ο κύριος Δούκας, ο δεύτερος είναι ο κύριος Γερουλάνος και η τρίτη είναι η κυρία Διαμαντοπούλου. Λέω για το χρόνο, διότι ο κύριος Δούκας φάνηκε ότι ήθελε περισσότερες ώρες πτήσης για να μπορέσει να ολοκληρώσει αυτό το οποίο είχε μέσα στην ψυχή του και στο μυαλό του. Βιάστηκε, το Δημήτρη, οποίο δεν είχε... Τι λες, Παναγιώτη? Βιάστηκε. Δεν είναι θέμα βιασύνης. Ακόμα και αν δεν ήταν δήμαρχος Αθηναίων, πάλι θα αντιμετώπιζε θέματα τα οποία σχετίζονται με την πολιτική του ωριμότητα, η οποία έπρεπε να καλλιεργηθεί κι άλλο. Yeah. Έτσι. Άρα λοιπόν εκεί νομίζω ότι έκανε, μπορεί να πει κανείς, και το μέγιστο των δυνατοτήτων του για να φτάσει μέχρι εκεί που έφτασε. Ο κύριος Γερουλάνος από την άλλη μεριά ήταν ο άνθρωπος ο οποίος ενδέχεται να μην πίστεψε τόσο πολύ από την αρχή σε αυτό το οποίο μπορούσε να πετύχει, γιατί είχε και έναν αρκετά σκληρό ανταγωνισμό από την κυρία Διαμαντοπούλου, όπου μιλούσαν αρκετά σε ίδια ακροατήρια. Δηλαδή και οι δύο ήταν άνθρωποι δομημένοι, ναι, οργανωμένοι, με πρόγραμμα, με ροή λόγου, η οποία ήταν εκπαιδευμένη και σφυριλατισμένη, και αυτό το πράγμα μιλούσε στο ίδιο ακροατήριο ουσιαστικά, οπότε λειτουργούσαν ανταγωνιστικά ή ως συγκοινωνούντα δοχεία. Αν δεν υπήρχε ο ένας από τους δύο, πάντως, Δημήτρη, το είπε και ο κύριος Γερουλάνος, ίσως να ήταν διαφορετικά τα πράγματα σήμερα, έτσι. Το είπα και εγώ και το βράδυ της πρώτης, ναι, Κυριακής, ναι, βέβαια, διότι οι άνθρωποι αυτοί δεν ήταν πεπερασμένο το όριο των ψηφοφόρων. Δεν μπορούσαν να φέρουν κι άλλους, ναι, ναι, για να πάνε περισσότεροι, γιατί πάλι ποσοστιά στον ίδιο παρανομαστή θα καταλήγαμε. Και αν ήταν στο δεύτερο γύρο, ο Γερουλάρος ήταν αλλιώς από τα πράγματα. Σ' άκουσα από το λέγεις εχθές. Ναι. Αν ήταν στο δεύτερο γύρο, πιθανότατα θα μπορούσε να είχε καταφέρει πιο πολλά πράγματα, διότι φαινόταν ότι είχε μία δυναμική η οποία ερχόταν από κάτω, και αυτό το είπαμε το βράδυ της Πέμπτης παραμονή της πρώτης Κυριακής των εκλογών, το οποίο όμως δεν πρόλαβε. Δηλαδή δεν έφταναν οι μέρες και σε εκείνο. Άρα πάλι το θέμα του χρόνου. Και για την κυρία Διαμαντοπούλου, ο χρόνος μπορεί να λειτουργήσει ανάποδα. Είχε πολύ χρόνο παρουσία στην πολιτική. Ταπεινή μου άποψη είναι ότι όλοι είχαν τεράστιες προσδοκίες από την κυρία Διαμαντοπούλου, την οποία θεωρούσαν και έμπειρη και με διεθνή εμπειρία και με όλα τα καλούδια, τα οποία επειδή εκείνη τα προσέγγισε και προσπάθησε να τα περάσει απλά στον κόσμο για να τα καταλάβουν, έφτασε στο σημείο να μην μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να βγάλει τη λάμψη που περίμεναν πολλοί ψηφοφόροι από την ίδια. Ξέρεις τι, έχω μία ένσταση τώρα, με συγχωρείς τώρα. Προσέγγιση τώρα λίγο μπακαλίστηκε, αλλά εγώ θα την πω, εσύ το προσεγγίζεις και πιο επιστημονικά. Έχω την αίσθηση ότι η κυρία Διαμαντοπούλου, αν ρωτούσες έναν άνθρωπο πριν από λίγο καιρό, ρε παιδί μου, η Διαμαντοπούλου είναι Πασόκ. Ενώ όλοι ξέρουμε είναι απόλυτα ταυτισμένοι με το Πασόκ κτλ. Θα είχαν ένα θέμα ότι επειδή είχε ακουστεί όλα άλλο αυτά. Είναι αυτό που λες, έχει μια ουσία, γιατί άλλο η εικόνα που έχουμε εμείς
που είμαστε εντός του χώρου και τα βλέπουμε λίγο ναι, διαφορετικά πράγματα. Ξέρουμε πώς πάνε. Και άλλο πολίτης που κάποια στιγμή την έχασε τη Διαμαντοπούλου και την είχε ακούσει. Ναι, μόνο. Δεν την έχασε απλά. Οπότε υπήρχε συζήτηση για άνοιγμα της κυβέρνησης σύγκεντρα αριστερά και υπουργοποίηση τελεχών. Η κυρία Διαμαντοπούλου ήταν νούμερο ένα. Ναι. Πάντα με υπουργείο. Πολύ ικανό. Και οι τοποθετήσει τη φιλικέ προ τον κύριο Μητσοτάκη μέχρι κάποιο σημείο. Άρα, γιατί σου λέω εγώ το βλέπω ανάποδα, ότι τελικά ήταν τεράστια επιτυχία τη που έφτασε τόσο ψηλά. Γιατί ψηλά πήγε, έτσι δεν είναι. Εγώ θέλω να προσπαθήσω να προσεγγίσω τα πράγματα όσο μπορώ πιο αντικειμενικά, γιατί έχω και πληροφόρηση από ποιοτικές έρευνες, οι οποίες δεν βγαίνουν στον αέρα, γιατί είναι δύσκολο να κατανοηθούν και είναι κείμενα και συμπεράσματα. Η κυρία Διαμαντοπούλου κάποια στιγμή, όχι οι πολίτες, αλλά πιο πάνω επίπεδο γνωστών της πολιτικής σκηνής, ανέφεραν ότι μαχωράνε στην ελληνική πραγματικότητα δύο Μητσοτάκηδες. Διότι στην πραγματικότητα, όχι γιατί τα έχουν κάνει πλακάκια. Όχι, τεχνοκρατικά και σε προφίλ. Έχουν την ίδια προσέγγιση στα πράγματα, με αποτέλεσμα ήταν σαν να είναι ένα πράγμα που έχει επικαλύψεις. Επαναλαμβάνω, όχι με κακοήθεια και με καταστάσεις τύπου τα έχουμε βρει, τα κάνουμε, δείχνουμε. Πάντως, για Δημήτρη, να μην υπάρχει παρεξήγηση. Αυτό δείχνει και κάτι, ας πούμε, για την επόμενη μέρα στο ΠΑΣΟΚ και το τι πρέπει να κάνει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Δηλαδή, το γεγονός ότι η κυρία Διαμαντοπούλου πήρε αυτό το ποσοστό και ο κύριος Γερουλάνος, που είχε ένα πέρασμα, ας πούμε, σε αυτό το κοινό, σημαίνει μια απήχηση. Σημαίνει ότι ο κύριος Ανδρουλάκης πρέπει να κοιτάξει και λίγο προς τα δεξιά, δηλαδή προς τη Νέα Δημοκρατία. Όχι. Το πρόβλημα του κυρίου Ανδρουλάκη δεν είναι εκεί. Το πρόβλημα του κυρίου Ανδρουλάκη το είχαμε δει και πριν από τις εκλογές, τις ευρωεκλογές. Ναι. Και αυτό το οποίο ζητούσε ο κόσμος από τον Νίκο τον Ανδρουλάκη ήταν μεγαλύτερη εξωστρέφεια. Uh-huh. Είναι μαγική λέξη η εξωστρέφεια για τον κύριο Ανδρουλάκη, διότι ο κόσμος ήθελε ένα αρχηγό ο οποίος να είναι ερωτεύσιμος. Για πολύ καιρό, γιατί έτσι έχει συνηθίσει ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ, να έχει ηγέτες απέναντί του οι οποίοι είναι τον οδηγούν σε νίκες, σε παράσταση νίκης, πιο εξωστρεφείς, πιο ερωτεύσιμοι, πιο γοητευτικοί. Και αυτό το πράγμα το προχώρησε αρκετά ο Νίκος Ανδρουλάκης, δηλαδή διόρθωσε πράγματα όσον αφορά την προσωπική του γοητεία. Και γιατί ήταν διαφορετικός, αν δείτε τα δύο debates, παραδείγματος χάρη το ένα του 2021 και το άλλο, το τωρινό, έχει τεράστια, μιλάμε για τεράστια διαφορά ο κύριος Ανδρουλάκης, έτσι. Παρόλα αυτά, επειδή δεν υπήρχε αυτή η εξωστρέφεια, κατά την άποψη του κόσμου, δεν σας λέω δικά μου συμπεράσματα, σας μεταφέρω απόψη των πολιτών, δεν περνούσαν και οι θέσεις καθαρά. Δεν μπορούν να ξέρουν οι πολίτες κάτι που ακούστηκε προεκλογικά, αν τα όργανα λειτουργούσαν, δεν λειτουργούσαν, πόσο δημοκρατικά λειτουργούσαν και τι γινόταν μέσα στο ΠΑΣΟΚ. Δεν το ξέρουν αυτό το πράγμα. Έβλεπαν μόνο ένα, σαν να βλέπουν ένα κόμμα να πηγαίνει με σηκωμένο το χειρόφρενο. Και αυτό το πρώτο πράγμα το οποίο αναζητούν είναι να λυθεί αυτό το χειρόφρενο. Το γεγονός ότι ο Ανδρουλάκης εχθές έβαλε ένα στόχο και είπε για πρώτη φορά, το ψιλοπεριέγραφε στην προεκλογική περίοδο, ότι εμάς ο στόχος μας είναι να κερδίσουμε τη Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές. Πολύ ψηλό στόχο. Είναι λάθος. Το έχω πει στην τηλεόραση και μάλιστα εχθές στο κλείσιμο της εκπομπής και εκτός αέρα ήρθε ένα πολύ σοβαρό άτομο από το ίδιο το ΠΑΣΟΚ και μου είπε πως κάποιος εκπρόσωπος από εφορευτική επιτροπή του λέει: «Κακώς λέτε συνέχεια να νικήσουμε το Μητσοτάκη ή να νικήσουμε τη Νέα Δημοκρατία». Διότι αυτό, δηλαδή το να νικήσει το ΠΑΣΟΚ τη Νέα Δημοκρατία, είναι το αποτέλεσμα άλλων πραγμάτων που πρέπει να κάνουν. Δηλαδή δεν μπορείς να λες «θέλω να πάω να βάλω 5 γκολ». Ναι. Αυτός είναι ο στόχος, να πάω να βάλουμε 5 γκολ. Ο στόχος, πριν φτάσεις να λες πόσα γκολ θα βάλουμε, πρέπει να είναι με τι παίχτες, με τι προπόνηση, με τι στήσιμο της ομάδας στο γήπεδο και πάει λέγοντας. Και αυτό δεν περνάει εύκολα στον κόσμο. Ναι, έτσι.
Το πρόβλημα που αντιμετωπίζει το Πασόκ και που συζητάνε έτσι δημοσιογράφοι, συνήθως συζητάμε, το χαρακτηρίζουμε ως ένα κόμμα επαρχίας, ότι είναι πιο δυνατό στην επαρχία και λιγότερο δυνατό στα αστικά κέντρα. Αυτό πώς μπορεί να το αντιμετωπίσει ο κύριος Ανδρουλάκης με τα νέα δεδομένα? Επειδή όλα είναι θέμα συμβολισμού, θα πρέπει να αξιοποιήσει τα δύο άτομα τα οποία έχει στη φαρέτρα του. Και όλοι πιστεύουμε ότι αυτό το οποίο έχει ακουστεί, ότι εμείς θα είμαστε δίπλα στο ΠΑΣΟΚ στρατιώτες και θα υπηρετήσουμε τις ανάγκες του ΠΑΣΟΚ, και τα δύο άτομα που έχει στη φαρέτρα του για να αγγίξει την Αθήνα είναι ο κύριος Γερουλάνος και η κυρία Διαμαντοπούλου, οι οποίοι μπορούν να πιάνουν την μεσοανότερη τάξη που έχει βέβαια κεντροαριστερές καταβολές. Τον κύριο Δούκα που είναι και δήμαρχος Αθηναίων. Να τους φέρει πάλι πίσω. Τον κύριο Δούκα που είναι και δήμαρχος Αθηναίων. Ο κύριος Δούκας, μοιραία θα επιστρέψει στα καθήκοντά του, κυρίως στο Δήμο, που θέλω να πιστεύω, δεν βλέπω να γίνει κάτι άλλο, όσον αφορά την καθημερινότητα, έτσι. Τώρα από εκεί και πέρα στο ΠΑΣΟΚ οφείλει να στηρίξει, όπως στήριζε και στην ιστορία με τα ενεργειακά κτλ. Αυτό το οποίο ο κύριος Δούκας είχε ως περιουσιακό του στοιχείο ήταν το πάθος. Δηλαδή ήθελε να τα δώσει όλα, έβγαζε έναν ενθουσιασμό, μερικές φορές παραπάνω ίσως από τη γνώση των κινδύνων που τον περιτριγύριζαν και τον ίδιο. Αλλά αυτό το πάθος θα το χρειαστεί το ΠΑΣΟΚ, διότι ο κύριος Δούκας είναι ενθουσιώδης και πρέπει να εκμεταλλευτεί επίσης και τις γνώσεις του στα ενεργειακά, και επειδή είναι μηχανικός ο άνθρωπος, για να λυθεί το θέμα το ενεργειακό, που όπως έχετε δει και σε δικές μας έρευνες, εννοώ με το Open και τα λοιπά, ο πρώτος υποπαράγων της ακρίβειας είναι η ενέργεια. Βέβαια. Σωστά, βέβαια. Σωστά. Αδάμο, η ενότητα είναι διασφαλισμένη ή θα έχει φάλτσα, λες? Νομίζω ότι αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα του κυρίου Ανδρουλάκη. Ο κύριος Ανδρουλάκης είναι ο μεγάλος νικητής των εκλογών. Άρα αυτός πρέπει να έχει και την πρωτοβουλία των κινήσεων και σε αυτόν πέφτει το βάρος να το εξασφαλίσει. Άμεσα πρέπει να γίνει αυτό. Πιστεύω ότι άμεσα πρέπει να. Από το πρωί ο Παναγιώτης έχει δίκιο. Δεν έχει χρόνο να δουλέψει. Να δουλέψει είναι πρόεδρος. Κρίνεται. Από τώρα δεν αλλάζει τίποτα στην ουσία. Έτσι είναι. Και θέλω να σας πω, η δικιά μου εκτίμηση είναι ότι θα κρίνεται και δημοσκόπηση με τη δημοσκόπηση. Δηλαδή, αν νωρίς φανεί ότι ο κ. Ανδρουλάκης μετά και από αυτό δεν έχει πάλι δυναμική να ξεπεράσει ένα, κατά την άποψή μου, ψυχολογικό όριο του 20% στις δημοσκόπησεις. Θα αρχίσει ξύλο. Βλέπεις. Τι λέει κάνει. Συμφωνεί απόλυτα μαζί σου. Ναι. Αυτό νομίζω εγώ. Άρα θα έλεγα ότι πρέπει άμεσα να πάρει πρωτοβουλίες και προς την αξιοποίηση των προσώπων πρέπει αυτών. Πρέπει να προσφέρει θέσεις συγκεκριμένες. Νομίζω ότι δεν είναι τόσο θέμα θέσεων, όσο ζήτημα να βρεθεί ο τρόπος να μπορέσουν να συνεννοηθούν και να φαίνεται ότι η πολιτική... Ότι είναι στο παλκοσένικο όλοι. Η πολιτική που παράγει το ΠΑΣΟΚ είναι αποτέλεσμα αυτής της δήμωσης. Ακριβώς. Απομένει να κάτσουν ένα τραπέζι. Να διεμβολήσει και κεντροδεξιά και κεντροαριστερά όμως. Δηλαδή ένα κόμμα που διεκδικεί την εξουσία όπως είναι το ΠΑΣΟΚ πλέον πρέπει να κοιτάει και προς τις δύο πλευρές. Έτσι κοίταγε πάντα. Έχω μια ένσταση και ένα ερώτημα του τι πρέπει να κάνει σε σχέση με στελέχη που ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, είναι στο ΣΥΡΙΖΑ, αρχίζουν να κοιτάνε προς τον ΠΑΣΟΚ. Εκεί εγώ έχω ένα ερώτημα το πώς πρέπει να κινηθεί και κυρίως θέλω να δω και πώς θα κινηθεί σε κοινοβουλευτικό επίπεδο. Για παράδειγμα την Τετάρτη καταθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ έτοιμα προανακριτικής για τα Τέμπη. Θέλω να δω πώς θα κινηθεί ο κύριος Ανδρουλάκης και τι άλλες πρωτοβουλίες και σε κοινοβουλευτικό επίπεδο. Συγκράτησα δύο πράγματα και θα μας πει ο Δημήτρης από την ομιλία του Ανδρουλάκη εχθές. Το πρώτο ήταν στη βαρύ αντιπολίτευση
με επιχειρήματα και χωρίς λαϊκισμό. Θεσμική αντιπολίτευση. Προγραμματική αντιπολίτευση. Πρέπει στον κόσμο να όχι δείξει. Όχι λαϊκισμούς, λέει. Ο κύριος Ανδρουλάκης και το Πασόκ ότι έχει ένα ρεαλιστικό πρόγραμμα διακυβέρνησης του τόπου, εναλλακτικό από αυτό της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό το δημοσκόπηση θέλω να μας πει. Θέλεις να δουλεύεις. Μισό λεπτό, Παναγιώτη. Αδάμο, θέλεις να δουλεύεις freelancer στην MRB. Δηλαδή πιο σωστά δεν τα έχω ακούσει. Freelancer όμως, σου πει. Freelancer. Θα το συζητήσουμε μετά. Δεν ξέρω αν μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του, τις οικονομικές. Θα τα βρούμε. Θα τα βρείτε, πιστεύω κι εγώ. Θα ήταν τιμή μου να συνεργαστώ μαζί σας, οπότε. Για πες μας λίγο το δημοσκόπηση. Ναι, αυτό. Όταν κρίνεται ο Ανδρουλάκης. Ναι, θα πω. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, μάλλον, τα ανάμανα αυτή η τοποθέτηση που κάνει το ΠΑΣΟΚ είναι κουτσί. Δηλαδή, από αύριο το πρωί αρχίζουμε να κάνουμε αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία. Ο κόσμος, για να βιώσει την όλη ιστορία θετικά, δεν είναι η αντιπολίτευση που θα κάνει στη Νέα Δημοκρατία το ΠΑΣΟΚ το ζητούμενο. Είναι οι προτάσεις που έχει το ΠΑΣΟΚ για να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια, η υγεία, η μισθή, η ασφάλεια, η παιδεία, αυτά τα πράγματα. Άρα λοιπόν μόνο εάν, δηλαδή αν απλά πάει το ΠΑΣΟΚ και λέει αυτό το νομοσχέδιο που μας έφερες Νέα Δημοκρατία δεν είναι καλό και δεν είναι καλό και βγαίνουμε στους δρόμους και φωνάζουμε και κάνουμε και είμαστε παθιασμένοι, δεν θα περάσει. Αυτό το οποίο χρειάζεται είναι, δηλαδή αν υπήρχε μια αναλογία ανάμεσα στο αντιπολίτευση και στο προτάσεις, ακόμα και το 50-50 δεν είναι σωστό. Πρέπει η αντιπολίτευση να είναι 30% και το 70% της ώρας που η προβολή θα είναι στραμμένη πάνω στο ΠΑΣΟΚ να είναι πάνω στις προτάσεις για λύσεις, τις οποίες πρέπει να τις φωνάζει το ΠΑΣΟΚ, γιατί σήμερα τα κόμματα έχουν δυσκολία να περάσουν τεχνικές λεπτομέρειες. Ναι. Προς τον κόσμο. Δεν ξέρω τι γίνεται εκεί με τα ΜΜΕ. Υπήρχε ένα πρόβλημα, όχι, υπάρχει ένα πρόβλημα στην επικοινωνία των κομμάτων. Το εντόπισε και ο Ανδρουλάκης πολλές φορές, λέγοντας ότι πρέπει να γίνουν πιο εύληπτες οι προτάσεις. Με ποια έννοια? Να κωδικοποιηθούν καλύτερα για να προβάλλονται ενδεχομένως. Γιατί εγώ δεν θεωρώ ότι η επικοινωνία θεωρεί μόνο να χαμογελάω στην κάμερα. Προφανώς όχι. Όχι, βέβαια. Γιατί προτάσεις κάνουν όλοι. Ακριβώς. Το τελικό φινίρισμα του ηχείου. Άγια στο στόμα. Άγια στο στόμα. Δεν είναι αυτό. Μόνο που εκεί θα ήθελα να προτείνω, σωστό είναι αυτό που είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης, θα ήθελα να προτείνω, μάλλον να προειδοποιήσω σε εισαγωγικά την παγίδα στην οποία πέφτουν συνήθως οι πολιτικοί όλοι, όχι ο Νίκος Ανδρουλάκης, όλοι, που λέγεται ατάκες. Α, μπράβο. Έχουν συνηθίσει όλοι οι πολιτικοί να ψάχνουν την ατάκα και στερούν στο λόγο τους την τεκμηρίωση. Σε αυτό φταίμε εμείς, το ξέρεις. Γιατί εμείς ψάχνουμε την ατάκα. Έχει γίνει, δίκιο Γιάννης. Αυτό θα παραλάβουμε εμείς. Παράγεται την ατάκα. Ναι. Όχι να τη λέει ο πολιτικός για να την πάρει. Σωστό. Αλλά όλοι κυνηγούν την ατάκα για να παίξει κάπου. Αλλιώς δεν θα παίξει πουθενά. Αυτό το θέμα. Και η ατάκα, ξέρετε που οδηγεί τελικά. Οδηγεί αυτά τα λαϊκίστικα ξεσπάσματα στη Βουλή. Λιγότερη ουσία. Όπου επί της ουσίας το μόνο που ακούς είναι αντεγκλήσεις με ατάκες και από ουσία δεν περνάει κανένας τίποτα. Δεν ξέρει κανένας τίποτα. Δεν καταλαβαίνει κανένας τίποτα. Τώρα με βάζετε στον πειρασμό να πω ότι όλη η κοινωνία μας έχει μετατοπιστεί προς την ατάκα. Σωστό. Διότι ότι έχουμε συνηθίσει να εισπράττουμε πληροφόρηση από τα social media, από τα sites, από το ίντερνετ. Που εκεί αυτό το οποίο θέλουμε είναι το τίτλο του άρθρου και όχι το άρθρο, έτσι. Ωραία, Δημήτρη, τι μου είπες. Λίγη διαβάζω μέσα. Κάθε φορά λέω ένα πράγμα. Ναι. Λέει, γράφει αυτό. Λέω, μέσα τι λέει. Ναι. Με αυτό είναι. Λέει, δεν το άνοιξα. Πόσες φορές μέσα τι λέει. Βλέπουμε τα χτυπήματα. Δηλαδή, μερικές φορές, Παναγιώτη, ακόμα και αν από πάνω λέει ένα τίτλο, το ΠΑΣΟΚ νίκησε, λέω τώρα, από κάτω, αν τους έχεις γράψει το άρθρο λουκουξού, 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 δεν θα το πάρει είδηση κανείς. Μπράβο, θα δει μόνο τον τίτλο. Αυτό είναι το πρώτο. Λοιπόν, δεν προλάβουμε να πούμε για το ΣΥΡΙΖΑ, θα πούμε σε επόμενες μέρες όμως. Προφανώς, θα είναι μας να ξαναπούμε. Λοιπόν, θα έχουμε πράγματα. Έχουμε δρόμο, πολύ. Έχουμε δρόμο.
Ακριβώς. Να σε καλά, λοιπόν, Δημήτρη. Ευχαριστούμε πολύ. Πάρα πολύ, τον Δημήτρη, σου. Την καλημέρα μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, πάρα πολύ. Ο επικεφαλής MRB, ο Δημήτρης ο Μαύρος. Ο επικεφαλής του Εθνούς.gr. Ακριβώς. Ο Αδάμος Ζαχαριάς. Ευχαριστούμε πολύ.